Καλησπέρα. Ναι, Γιάννη. Ναι, ακριβώς. Όλα καλά. Αυτό πρέπει να πούμε. Ο Ολυμπιακός μετά το πρώτο 30 λεπτο, στο οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε με τίποτα να διασπάσει την άμυνα του Ατρόμητου, με το που άνοιξε το σκορ είδαμε ότι ξεμπλόκαρε, έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, έβαλε άλλα 3 γκολ, είχε δοκάρι, μπορούσε κι άλλα ακόμα πραγματικά. Περιμένα μεγαλύτερη αντίσταση, είναι αλήθεια, από τον Ατρόμητο, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να έπαιξε ρόλο το ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι επίσημο της ομάδας του Περιστερίου, ενώ ο Ολυμπιακός έχει ήδη 5 παιχνίδια παίξει. Σωστά, σωστά. Έχει μια διαφορά, όπως και αν το κάνουμε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κέρδισε και το 4ο παιχνίδι του στο Καραϊσκάκι με την έναρξη σεζόν, 4-4, ήταν πιστικός πολύ μετά το 30 λεπτο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αυτό το 15 λεπτο από το 30 ως το 45-48 όπως το κράτησε. Με τις καθυστερήσεις ήταν πολύ δυνατός. Ο Μασούρας είναι καλό που σκόραρε, γιατί ξέρουμε ότι ζει από τον γκολ και βάλε 2 αυτή τη φορά. Μας άρεσε μετά από το ξεκίνημά του που ήταν πολύ χαμηλών τόνων, με το που ξεθάρεψε ο Χέτσε, μας άρεσε πολύ. Ναι, και αρκετά σταθερός, μετρημένος. Ναι. Και γενικά είδαμε, ο Ρέτσος είναι μονίμως σε φόρμα. Ο Πασχαλάκης όταν χρειάστηκε εκεί στη μοναδική ευκαιρία του Ατρόμητου ήταν εκεί στο ξεκίνημα, που ήταν όμως μια κρίσιμη φάση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πάντα πώς μπορεί να πάει ένα μάτς άμα το δεχθείς πρώτος γκολ. Ήταν καλός ο Ολυμπιακός για δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο στο Καραϊσκάκι, έβαλε αρκετά γκολ πάλι, και έτσι θέλουμε να τον δούμε και την Πέμπτη στη Σερβία, να μην πάει να παίξει για την πρόκριση, αλλά να πάει να καθαρίσει, να πάει με σιγουριά στους ομίλους του Europa Link, και βέβαια να ενσωματώνει. Είναι καλό που ενσωματώνει συνεχώς καινούργιους παίχτες, γιατί με τον Ορτέγκα πρέπει να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει 12 μεταγραφές ήδη και όπως έχω πει θα ξεπεράσει κατά πολύ τις 15. Σήμερα είδαμε για πρώτη φορά και τον Μπρινίτς, που έδειξε καλά ο Μπρινίτς. Εντάξει, όσο μπορούμε να τον δούμε τώρα, 10 λεπτά το παιδί έπαιξε, αλλά ήταν εντάξει, ήταν στο mood όλης ομάδας, μπήκε εύκολα. Περιμένουμε σίγουρα περισσότερα από τον Σκάρπα, που είναι σαν να ψάχνεται ακόμα να βρει τα τετραγωνικά του στο γήπεδο κλπ. Ο Μαντί πολύ καλός, πολύ καλός ο Μαντί, πολύ καλός πραγματικά. Δεν έχουμε να πούμε πολλά για τον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι ίσως ήταν μια πούμε ευχάριστη... κάτι για νέες μεταγραφικές κινήσεις. Μάλλον, ήταν μια ευχάριστη βραδιά, έχουμε πει, από το μεσημέρι είχα πει και το συνεχίσαμε αργότερα, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει 2 εξτρέμ. Ήδη έχουν βγει τα ονόματα του Αμούζου της Άντερλεχτ και του Πιερότη από την Αργεντινή. Θα πάρει Ολυμπιακός και Center 4 πρώτης γραμμής. Θα πάρει και Stopper τώρα που έφυγε ο Μπα και πήγε, θα πάει στην Πασάχ σε Χίρ δανεικός με οψιόν. Και έχει ακόμα. Ωραία, ωραία Κώστα. Είπαμε, τις 15 θα τις περάσουμε εύκολα. Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Σύντομο break και συνεχίζουμε.